Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θέλω να διαβάσω από Α' Κορινθίους Επιστολή, σελίδα 1008, κεφάλαιο 2. 1008 σελίδα, Α' Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 2, από το εδάφιο 6. Μέχρι και 13. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως, ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φτερωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προόρισεν ο Θεός, πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν, ουχή με διδακτικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια σοφία μεταξύ των τελείων, όχι λέει σοφία του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προόρισε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, πολύ μορφωμένοι, σε υψηλές θέσεις, έχουν σοφία, αλλά όχι σοφία Θεού. Έχουν κάποια άλλη σοφία. Επίγεια σοφία, και τους θαυμάζουν οι άνθρωποι, αλλά λέει και κάτι άλλο εδώ, ότι ο Θεός αποκάλυψε δια του Πνεύματος Αυτού εις ημάς. Και σε ποιους? Σε εμάς τους μωρούς, όχι στους σοφούς, όχι στους μορφωμένους ανθρώπους του κόσμου τούτου, αλλά σε εμάς τους απλούς, τους μωρούς, τους αμόρφωτους, τους αγράμματους, τους ιδιώτες. Έκανε αυτή τη χάρη ο Θεός. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες. Και άμα ρωτήσετε αυτούς τους πολύ μορφωμένους, πού θα πας μετά το θάνατο, θα σε πει δεν ξέρω. Ενώ έχει μεγάλη μόρφωση, δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και προφέσο, μπορεί να είναι και γιατρός, δεν ξέρει. Δεν του έχει αποκαλευτεί Θεόθεν. Δεν του έχει αποκαλευτεί από το Πνεύμα το Άγιον, όπως εμάς. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες. Κάποτε ένας χειρούργος μου είπε το εξής. Σας θαυμάζω, λέει, εσάς τους Έλληνες. Και όλο γιατί. Γιατί λέει εσείς, λέει, είχατε, λέει, τους 12 θεούς. Πω λέω, σκέφτηκα, αυτός είναι ειδωλολάτρης στην εποχή μας. Και είναι και χειρουργός, πολύ μορφωμένος. Και πιστεύει στους 12 θεούς των Ελλήνων. Δεν του αποκαλύφθηκε ο Θεός σε αυτόν, Επειδή, λέει, το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον. Και είμαστε πολύ μακάρια, αδέρφια, που ήρθε ο Θεός στη ζωή μας
που μας αποκάλυψε το σχέδιό Του, που έδωσε ένα νόημα στη ζωή μας και ξέρουμε γιατί ζούμε, ξέρουμε περί τίνος μιλάμε, όπως ο Απόστολος Παύλος ήξερε ακριβώς για ποιον μιλάει, ήξερε ακριβώς τι είχε λάβει από το Θεό. Και λέει ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ημί το Πνεύμα του Θεού. Και πάνω λέει ότι εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν άκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Σε μας τα ετοίμασε αυτό ο Θεός. Ο οφθαλμός λέει που δεν είδε και αυτή λέει που δεν άκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβηκαν αυτά. Τα ετοίμασε λέει στους αγαπώντας Αυτόν, σε μας που Τον αγαπάμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μερικές φορές θαυμάζω τους μορφωμένους λέω πω τι μορφωμένος αυτός ο άνθρωπος, πόσο διαβασμένος είναι πάνω στον τομέα του όμως, είναι δικευμένος, τα ξέρει όλα πάνω στον τομέα του. Αλλά περί πνευματικών δεν ξέρει τίποτα. Δεν τον έχει αποκαλύψει τίποτα ο Θεός. Τα έχει αποκαλύψει σε μένα, Αυτή τη χάρη έχει κάνει, που εγώ δεν έχω αυτή την μόρφωση που έχει αυτός. Και άμα μιλήσει μαζί του περί τα πνευματικά, δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα, Μια φορά μια καθηγήτρια μου λέει ότι εγώ και εγώ λέει διαβάζω την Κοινή Διαθήκη. Α, λέω ωραία. Αλλά ξέρεις για ποιο λόγο τη διαβάζω? Λέω όχι. Εγώ σκέφτηκα μήπως ψάχνει το Θεό ή θέλει και αυτή να σωθεί. Όχι. Ξέρετε για ποιο λόγο? Λέει γιατί και αυτό ανήκει λέει στην γενική μόρφωση του ανθρώπου. Δηλαδή να έχει και αυτή κάποια γνώση από το Ευαγγέλιο, ώστε αν κάποιος τη ρωτήσει κάτι, να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να πει κάτι, να μπορεί να πει ότι το διάβασα κι αυτό. Τίποτα παραπάνω όμως. Αλλά εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας τον αποκαλύπτει ο Θεός, Διαβάζουμε τα εδάφια, ενώ δεν τα καταλαβαίναμε, τώρα τα καταλαβαίνουμε. Εγώ πριν αναγεννηθώ, διάβαζα το Λόγο του Θεού, διάβαζα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τίποτα δεν καταλάβαινα. Όταν με αναγέννησε ο Θεός, άρχισα και καταλάβαινα τα εδάφια, όχι όλα. Και όταν με βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο, τότε περισσότερο καταλάβαινα τη Γραφή. Και λέει, αλλά εμείς λέει, δεν αναλάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού γνωριστέντα εις εμάς. Οπότε ένας που δεν έχει λάβει το Πνεύμα του Θεού στον κόσμο δεν μπορεί να γνωρίσει τα του Θεού. Είναι φύση αδύνατο. Και βλέπουμε ότι και ο Νικόδημος και η παρέα του δυσκολευτήκανε, ενώ ήτανε μορφωμένοι. Διδάσκαλος του Ισραήλ. Δεν μπορούσε να τα καταλάβει όμως. Δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Ένα πράγμα κατάλαβε όμως, ότι αυτά που κάνει ο Χριστός τα κάνει γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Αλλά ποιος είναι ακριβώς και από πού είναι, δεν το κατάλαβε αυτό. Και για αναγέννηση δεν ήξερε τίποτα. Έπρεπε ο Χριστός να τον εξηγήσει, να τον μιλήσει για αναγέννηση και πάλι δεν το κατάλαβε. Και του λέει ο Κύριος, εσύ λέει, που είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, αυτά λέει δεν τα ξέρεις? Δεν τα ήξερε. Ακόμα και τα πνευματικά, οι θρησκευτικοί, ας πούμε, ηγέτες ή οι θρησκευτικοί που έχουν και αυτοί κάποιο μεγάλο αξίωμα, δεν τα καταλαβαίνουν. Γνωρίζουν κάποια θεωρία, αλλά και αυτή είναι επιφανειακή.
Αλλά άμα μπεις μέσα στο βάθος, στο λόγο του Θεού, εκεί κάνουνε πίσω. Δεν ξέρουνε. Λίγο άμα τους μιλήσει για το λόγο του Θεού, λίγο, όχι πολλά. Καταλαβαίνουν ότι εσύ είσαι διαβασμένος. Και αυτοί δεν τα ξέρουνε. Κάποτε μιλούσα με έναν ευαγγελικό ιερέα κάποιου ιδρύματος, ο αρχιερέας ήταν αυτός, και το είπε μόνο δύο πράγματα, το είπα δύο εδάφια μέσα από τον Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και ακόμα ένα εδάφιο. Και το πρώτο που ρώτησε, ξέρετε τι ήτανε, σε ποια εκκλησία πηγαίνετε? Δεν έκανε κάποια άλλη ερώτηση, αλλά λέει σε ποια εκκλησία είσαστε, ανήκετε. Γιατί ένας θρησκευτικός δεν μιλάει μέσα από τον Λόγο του Θεού. Αδερφέ, δεν μιλάει τα εδάφια του Θεού. Μιλάει το καταστατικό το οποίο το έχει δώσει αυτή η θρησκεία. Και βέβαια πρέπει να το υποστηρίζει αυτό. Και πρέπει να το κρατάει, γιατί αλλιώς θα τον κάνουν από συνάγωγο. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εμείς λέει δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το επ' του Θεού, για να γνωρίσουμε τα επ' του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμε, ουχή λέει με διδακτικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, όπως κάνουν έξω στον κόσμο ο δήμαρχος ή ο πολιτικός, αυτά τα μεγάλα στελέχη, ή ο δικαστικός, αυτοί μιλάνε με ρετορία. Το έχουν σπουδάσει αυτό, το πώς να μιλάνε σε ένα άμβονα μπροστά σε πολύ πλήθος. Το έχουν διδαχθεί αυτό, έχουν κάνει μαθήματα το πώς να μιλάνε για να εντυπωσιάζουν το λαό και να μπορούν να οδηγήσουν κάποιον λαό και να δώσουν τις δικές τους ιδέες, τη δικιά τους τη γραμμή. Το έχουν διδαχθεί αυτό, είναι θέμα ψυχολογίας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν μιλούσε έτσι, δεν σπούδασε ρητορία. Αλλά λέει με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Βάζει το Πνεύμα το Άγιο μπροστά. Οδηγούμενος, διδαχόμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο λέει ερευνά. Τα πάντα και τα βάθη λέει του Θεού. Και αυτά μας τα έχει φανερώσει ο Θεός σε εμάς, ε. Δεν είναι μεγαλείο αυτό, δεν είναι θαύμα. Δεν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Που μας έχει φανερώσει ο Θεός το σχέδιό Του. Που μας μιλάει. Που μας παρηγορεί. Που είναι ανάμεσά μας. Δεν είναι μεγάλο πράγμα αυτό? Και σε ποιον? Όχι σε εμάς που είμαστε μορφωμένοι. Δεν είμαστε. Ένας, δύο μπορεί να είναι. Σε εμάς τους πιο απλούς. Και άμα δούμε ότι ο Χριστός πού πήγε? Στους πιο απλούς πήγε, στους ψαράδες πήγε. Και τους κάλεσε. Δεν πήγε ούτε στους Φαρισαίους, ούτε στους γραμματείς. Δεν πήγε σε αυτούς. Αλλά πήγε και κάλεσε ψαράδες και τους έκανε ψαράδες ανθρώπων, ε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί έτσι εργάζεται ο Κύριος με τους απλούς και τα φανερώνει στους απλούς. Και ξέρετε γιατί? Για να παίρνει αυτός τη δόξα, όχι ο άνθρωπος. Εδώ τουλάχιστον στη Γερμανία, ξέρετε τι κάνουν οι εκκλησίες? Για να μαζέψουν το λαό μέσα, για να το φέρουν μέσα στην εκκλησία τους. Καλούν έναν δήθεν πιστό, ας πούμε πιστό, αλλά αυτός πρέπει να έχει κάποιο τίτλο. Ή πρέπει να έχει τόκτο, δήθεν, δηλαδή να λέγεται π.χ. τόκτο Γιαννόπουλος,
ή προφέσο Δόκτωρ Γιαννόπουλος ή προφέσο Γιαννόπουλος. Και το κάνω διαφήμιση ότι θα έρθει ο καθηγητής Τάδε για να μιλήσει για τη δημιουργία του Θεού. Και ο κόσμος βλέπει, τι είναι αυτός, είναι ντόκτορ, είναι προφέσορ, είναι καθηγητής. Θα πάμε. Για να τραβήξουν τον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι ένας μορφωμένος τα κατέχει αυτά. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα του Θεού. Και βλέπουμε εδώ το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου. Τι μεγαλείο ήταν αυτό, τι αποτέλεσμα έφερε. Και ο Πέτρος ήταν ψαράς. Δεν ήταν μορφωμένος. Και οι άλλοι θαυμάζαν, λένε, αυτοί, τι είναι αυτοί, δεν είναι ιδιώτες αυτοί. Πού τα μάθανε αυτά, πώς μιλάνε έτσι. Το Πνεύμα του Θεού μιλούσε. Έπαιρνε το στόμα τους και μιλούσε το Πνεύμα του Θεού. Στο λαό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι δοξαζόταν ο Θεός. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να δοξαστεί ο Θεός και με έναν μορφωμένο. Αλλά όταν κάποιος ακούει, τι είναι αυτός, είναι γιατρός. Τα λέει ωραία γιατί είναι γιατρός. Αλλά ξέρετε τι έχω καταλάβει στην εκκλησία μας. Όσοι αδερφοί είναι μορφωμένοι, γιατροί, δικηγόροι, είναι μορφωμένοι, είναι του πανεπιστημίου. Όταν κηρύττουνε, κηρύττουνε πολύ απλά. Και δεν τους καταλαβαίνεις ότι είναι μορφωμένοι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Οι μορφωμένοι μιλάνε πιο απλά από τους αδερφούς που δεν έχουν κάποια μόρφωση. Το έχετε προσέξει. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Κι όμως, ο μορφωμένος, πιστός, είναι απλός. Και κάθεται και τρώει και με τους απλούς. Αλλά στον κόσμο έξω ένας μορφωμένος δεν κάθεται να φάει με αμόρφωτους. Αυτό να το ξέρετε. Και δεν κάνει και παρέα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι γιατροί του κόσμου δεν κάνουν παρέα με οικοδόμους ή δεν κάνουν παρέα με εμάς, με τους απλούς. Όχι. Οι γιατροί θα κάνουν παρέα, κοινωνία, στα σπίτια τους, με γιατρούς ή με αρχιτέκτονες ή με δικηγόρους ή με πολιτικούς μηχανικούς, με την τάξη τους. Αλλά στο Θεό δεν είναι έτσι. Στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το καλό. Είμαστε όλοι ίσοι, καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε από το ίδιο το τραπέζι. Τι ωραίο αυτό. Απλή. Η απλή μαζί με τους μορφωμένους. Οι μορφωμένοι γίνονται απλοί και ερχόμαστε σε ένα σημείο. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, Γιατί ό,τι και να είμαστε είναι από το Θεό δοσμένο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ακόμα και τα αδέρφια που είναι μορφωμένοι είναι από το Θεό. Ο Θεός τους έδωσε τη μόρφωση. Γι' αυτό το ξέρουν τον Κύριο και λένε ότι είναι από τον Κύριο. Δεν είναι από εμάς. Δεν είναι από την αξυπνάδα μας. Γιατί κι αν έχουμε κάποια αξυπνάδα και αυτή είναι από το Θεό δοσμένη. Δεν είναι από εμάς. Ή άμα έχουμε καλή μνήμη και σπουδάσαμε και αυτό είναι από το Θεό δοσμένο. Δεν είναι από εμάς. Αλλά εγώ χαίρομαι όταν καθόμαστε όλοι μαζί και μιλάμε και τρώμε μαζί και είμαστε όλοι αδέρφια, Έτσι το θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το ωραίο. Αλλά λέει λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Πω. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Ουδής. Των αρχόντων. Βέβαια, κανένας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι αν ήθελε να γνωρίσει, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Αν είχαν γνωρίσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν θα τον είχαν σταυρώσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο.
που εμείς γνωρίσαμε, που ήρθε στη ζωή μας, που μας κάλεσε από το σκοτάδι, μας έφερε στο φως, μας έκανε παιδιά Του, μας βάφτισε με το Πνεύμα Του το Άγιο, μας έφερε σε έναν λαό Άγιο. Εγώ την πρώτη φορά που συνάντησα αδερφούς είπα, αυτοί όλοι λέω είναι Άγιοι άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι, δεν έχουν πονηριά πάνω τους, ειλικρινείς άνθρωποι, σωστοί. Μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Υπάρχουνε. Εγώ νόμιζα δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο. Νόμιζα ότι όλοι είναι πονηροί. Κι όμως υπάρχουνε. Είναι ο λαός του Θεού, τον οποίο κάλεσε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές Του. Τις αρετές. Να πει ότι υπάρχει Θεός και μάλιστα ζωντανός Θεός. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, σε αυτόν τον αιώνα. Ναι, σε αυτόν τον αιώνα. Και σήμερα άκουγα στο ράδιο ότι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, αυτή τη στιγμή, πιο πλούσιοι είναι 8 άτομα. 8 μετρημένοι, οι πιο πλούσιοι. Και το σύνολο της περιουσίας είναι πάνω από 400 δις. 425 δις. Τα οποία λένε στη δημοσιότητα, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ακόμα πιο πολλά. Τόσα δις σε 8 ανθρώπους. Μα τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά? Τι θα πρωτοφάνε? Τι θα κάνει αυτά ένας άνθρωπος? Τόσα δις. Και κάνουν καλά έργα, δίνουν λεφτά, λέει, έχει δώσει λέει τόσα εκατομμύρια για να χτίσουν λέει ένα νοσοκομείο στην Αφρική. Καλό έργο. Αλλά άμα το βάλεις σε αναλογία με τα δις που έχει, αυτά τα εκατομμύρια είναι σαν ήταν για μας 10 ευρώ. Και πιστεύω ότι νομίζουν ότι με αυτές τις αγαθοεργίες που κάνουνε, νομίζουνε ότι θα πάνε στον ουρανό. Θα κάνουν για τη συνείδησή τους. Θα κάνουν και ένα κάτι καλό. Ίσως πάω στον ουρανό. Γι' αυτό το κάνουνε. Τι νομίζετε, γιατί το κάνουνε? Βέβαια εντάξει, και για να φανούν ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά έχουν πιστεύω ότι το κάνουν και για τη συνείδησή τους. Ας δώσω και κάτι. Βέβαια αυτά είναι ψίχουλα. Άμα τα καταμετρήσουμε, αυτά που δίνουν είναι ψίχουλα. Στην εφημερίδα φαίνεται μεγάλο, εκατομμύρια. Αλλά είναι σαν να έχει δις. Τι είναι το εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο? Αν έχει 10 δις, ένα εκατομμύριο δεν είναι τίποτα. Είναι, όπως είπα, για μας είναι σαν 10 ευρώ. Με το μισθό που παίρνουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας και μας αποκάλυψε τον Λόγο Του, τον Άγιο, το σχέδιό Του. Γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε και ότι θέλει να μας έχει πάντοτε μαζί Του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Όχι για απώλεια, αλλά για σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.